Καλησπέρα σας από το μπασκετάκι Σαλόνικα League. Καλησπέρα σήμερα... σας από το σπίτι του Γιώργου, να πούμε. Ναι, ευχαριστώ, γεράσουμε. Γεράσιμος αθάνατος. Γιώργος Ξαθιώτης. Θα είμαστε εδώ, θα σας κρατήσουμε παρέτσα για περίπου μία ώρα που πιστεύουμε θα βγει το podcast. Κάπου εκεί. Σαλόνικα Cup, εδώ πέρα. Μπασκετάκι Σαλόνικα Cup. Πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική, ακριβώς. Για αρχή να πούμε ότι οι ομάδες της Elite έχουν περάσει ήδη στην επόμενη φάση, στη φάση των 32. Έτσι, 9. Θα περιμένουν τις ομάδες της Master League και της Development, γεράσιμε. Να πούμε εδώ πέρα ότι είναι 9 ομάδες της Elite, συν 14 από τους πρώτους ομίλους, συν 9 καλύτερες δεύτερες, με διαφορά πόντων στους ομίλους του κυπέλου. Έτσι βγαίνουν οι 32 ομάδες και μετά έχει ο Θεός, όπως μου είπες και πριν, εκτός μικροφόνου. Το μόνο σίγουρο ότι θα έχουμε πολύ ζουμί. Θα έχουμε σίγουρα πολύ ζουμί. Θα έχουμε πολλές μάχες στο ζωγραφιστό, θα έχουμε πολλά τρίποντα, θα έχουμε πολύ δυνατές μονομαχίες. Πολύ δυνατές μονομαχίες. Αξιαγάπητες ομάδες, πολύ συμπαθητικές. Ήδη την πρώτη αγωνιστική είχαμε ντέρμπι. Παλιές και καινούργιες ομάδες. Παλιές και καινούργιες. Κάποιες εντελώς καινούργιες. Καλωσορίζουμε και επισήμως μέσα από το podcast μας. Και φυσικά ο παλιός είναι αλλιώς, έτσι. Ο παλιός είναι αλλιώς και ο νέος είναι ωραίος. Και ο νέος είναι ωραίος. Όλα αυτά συνθέτουν μια πάρα πολύ ανταγωνιστική λίγα και στο θεσμό του κυπέλου. Ακριβώς. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική. 86ers εναντίον No Name. Ναι. Μπήκαν με το δεξί και με πολύ μεγάλο βήμα οι Sixers. Η μεγαλύτερη σε διαφορά νίκη τους στην ιστορία τους ήταν. 57 πόντι με την πρεμιέρα. Μπράβο, Γιώργος, με όλα τα κρατάς. Στατιστικολόγος, έτοιμος είσαι. Για να φανταστείς, στο σχολείο δεν ήμουν καν καλός στα μαθηματικά. Ναι, αλλά το μπασκετάκι σε έκανε μαθηματικό. Βέβαια. Για πες. Ναι, είναι competitors, έχουν σταθερό κορμό με αρκετά ψηλό σχήμα γενικά. Με Μουτσέλη, Σπυρόπουλο, Σιμεωνίδη. Και από ό,τι έχω καταλάβει, θα είναι σταθερή πλέον ο Σπυρόπουλος και ο Μουτσέλης. Ναι, θα είναι. Ενώ άλλες χρονιές δεν ήταν τόσο σταθερή. Πήραν και το Σιμοβοζινίδη, ο οποίος έπαιζε Ορλάντο Τράτζικ. Ναι. 18 πόντους στο πρώτο του μάτς. Έχουν πάρει από ό,τι είδα και τον Τάσο Τροφίδη από του Σόνιξ. Αν και δεν έπαιξε στο κύπελο, από ό,τι προλαβαίνω να δω. Ο αρχηγός είναι πάντα εκεί. Ναι. Σιμεωνίδης. Σιμεωνίδης. Σταθερή αξία. Και στις συνεντεύξεις. Βέβαια. Η No Name, μια ενδιαφέρουσα ομάδα, έκαναν statement στις δηλώσεις τους, έσκασαν με μάσκες ανώνυμους. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Yeah. Εγώ δεν το παρακολούθησα το μάτς και σε μια φάση νόμιζα ότι παίξαν με αυτές τις μάσκες ο μάτς. Λέω, έχει πλάκα, λέω, να έγινε αυτό. Θα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Αλλά όπως και να έχει, και μόνο που τους είδαμε με τις μάσκες, ήδη μας κέντρισαν την προσοχή. Τους είδαμε με τις μάσκες ή δεν τους είδαμε. Ή δεν τους είδαμε. Ακριβώς. Ναι. Στον πρώτο όμιλο επίσης, Αχιάλος Legends συνάντησαν τους Lizards, με τους οποίους είχαν κοντραριστεί στα playoffs της περσινής Masters. Ναι, περσινής Masters, sorry. Γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν παίξει αρκετές φορές και πέρυσι. Οι Αχιάλος Legends κέρδισαν, έχουν δουλέψει σύμφωνα με πληροφορίες πολύ το καλοκαίρι. Ναι. Έχουν τρέξει πολύ, έχουν βρει αυτό το πράγμα. Δαντικές προπονήσεις ακόμα και στην παραλία, βλέπαμε Γιώργο Καραγκιαούρη. Μπράβο, γι' αυτό είσαι εδώ. Εκεί όπου έχει κάνει πολύ σκάουτινγκ ο Γιώργος, να τα λέμε αυτά. Και εκεί. Γιώργο, ελπίζουμε να μας ακούς. Ο Γιώργος έχει βρει σουτέρ εκεί πέρα. Σίγουρα στην παραλία πέρυσι. Σιγά μην το χάσει. Δεν νομίζω να το χάνει. Έχει κάνει όμως και άλλες καλές μεταγραφές φέτος. Φέτος και τι δεν έχει φέρει. Έχει πάρει από ό,τι είδα στο πρωτάθλημα τον Αλεξανδρίδη, που τον είδες και εσύ από κοντά. Πολύ έμπειρος παίκτης. Κράτησε τον Γιαχανατζή, έφερε και τον αδερφό του. Παίκτης με μεγάλη εμπειρία, έτσι. Δηλαδή, αυτός ο όμιλος ήδη μας έχει κεντρήσει την προσοχή. Ο Καραγκιαούρης μου έλεγε για 32 σελίδες κάτι πράγματα τρελά σε μια συνέντευξη. 32 σελίδες τι είναι. 32 σελίδες μελέτης των ομάδων. Άντε ρε. Ναι, ναι, πρέπει να έρθει αυτός για podcast. Ανοίγεται μια νέα καριέρα για αυτόν. Ισχύει. Αν και από ό,τι έχουμε πει ότι εμείς θέλουμε καλεσμένο τον Γιώργο Πι Γιαμούκη. Ναι, για... το έχουμε πει αυτό. Για podcast. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, φίλε μου Γιώργο. Πρέπει να γίνει, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα στο match με τους Καμτζίδα. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά για τους Αχιάλος Legends. Όχι. Αν και είχαν από την αρχή το προβάδισμα. Η Καμτζίδα είναι πάντα μια ανταγωνιστική ομάδα, μια ψηλή ομάδα. Ναι. Ποντάρει πάρα πολλά στη ρακέτα της και βλέπω και φέτος πάλι έχει πολλούς ψηλούς. Έχει τον Καρακίτσιο, που ήταν ανέκαθεν από τους πρώτους σκόρερ, γεράσιμε. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει. Τον έχω δει. Βλέπω τον Λάζαρο Λυπηρίδη που δεν έχω την γνώση του παίχτη. Έχει 24 πόντους αυτό το match. Είχε 24 πόντους. Οπότε δεν ήταν εύκολο το έργο. Ήδη ο όμιλος αυτός δηλαδή προμηνεί πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Επίσης για τους Legends μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει ο ελέφαντας στο δωμάτιο των μεταγραφών της Master. Κωστακίδης. Κωστακίδης. Δεν έχει παίξει ακόμα. Ναι, σωστός. Άρα έχουμε πολλά να δούμε ακόμα από τους Αχιάλους Legends. Έχουμε πολλά να δούμε. Πού είμαστε ακόμα, σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους ομίλους. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουν στόχο το κύπελο, να κατάκτηση κυπέλου. Πιστεύω πιο πολύ θα ποντάρουν στο πρωτάθλημα γιατί πέρυσι χάσανε. Είχαν φτάσει πολύ ψηλά, είχαν φτάσει μη τελικά. Εκεί όπου χάσανε από τους Big Babes. Ναι. Φέτος Big Babes δεν υπάρχουν, είναι στην Elite. Οπότε ανοίγεται κάπως ο δρόμος για τους Αχιάλους Legends. Ανοίγεται ο δρόμος για τους Αχιάλους Legends και έχουν κίνητρο. Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες.
σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε ο Καραγιώρης. Εντάξει, τώρα μην το παίζουμε εμείς no name. Μια συνέντευξη που πάντα είναι σαν να βλέπουμε τη μουστάρδα με το κέτσαπ. Έτσι, δεν μπορεί να λείπει μία από την άλλη. Το έχω πει και εγώ σε μια συνέντευξη. Με τον Δημήτρη Πρωτογερόπουλο δεν χάνουν ποτέ. Είναι πάντα μαζί. Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, είπαμε νομίζω αρκετά πράγματα. Οι Sixers αγχίαλος εγώ βλέπω είναι οι πιο δυνατές ομάδες, αλλά ποτέ δεν μιλές ποτέ. Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ επικίνδυνες, μπορούν να κάνουν ζημιές. Ειδικά η Καμτζίδα που είπαμε, τους no name δεν τους ξέρουμε, θα τους δούμε και στην πορεία. Θα τους δούμε. Αυτά λοιπόν από τον πρώτο όμιλο. Για παίζει το δεύτερο. Το δεύτερο όμιλο λοιπόν. Στην Dream Team. Ναι. Έπαιξαν με. Στην Dream Team λοιπόν. Στην Dream είναι έμπειρη ομάδα. Να τα λέμε αυτά. Ο Λιβέρης, ο Χρήστος ξέρει να φτιάχνει την ομάδα. Με τις κουκουβάγες αναμετρήθηκαν. Έτσι, και πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη. Μίτσας MVP των C-Dream. Ενδιαφέρον Μίτσας. Prospect. Εμίλιος Μίτσας, καινούριος παίκτης. Εμίλιος Μίτσας, ναι, ναι, ναι. Έχει πέσει ένα παιχνίδι με τη φανέλα της ομάδας στο καλοκαιρινό απέναντι στον, απέναντι στην Themis BC. Μπράβο που το θυμάσαι. Αντίπαλο, ναι. Ναι. Ενδιαφέρον παίκτης. Νεανικός παίκτης. 17 χρονών, αν θυμάμαι καλά. Μικρός, δεν τον έχω δει. Το συγκεκριμένο μάτς δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Η αλήθεια είναι. Απλά ξέρω ότι οι Συντρίμ ξέρουν να κάνουν πάντα πολύ καλή διαχείριση των αγώνων γιατί έχουν εμπειρία. Κουκουβάγες σε μια καινούργια ομάδα. Ήξερες εσύ ότι οι κουκουβάγες παίζουν μπάσκετ? Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα. Ξέρω ότι πάντα είναι ένα ζώο που δραστηριοποιείται το βράδυ. Ναι, και εγώ αυτό ήξερα. Και πάλι το βράδυ δραστηριοποιείται. Γιατί αγώνες στο μπασκετάκι βραδινή είναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Οπότε βραδινά ζώα, βραδινοί παίκτες. Ζώα εννοώ τις κουκουβάγες, έτσι όχι την ομάδα. Όλοι ζώα είμαστε. Και άνθρωποι, ζώντες οργανισμοί είμαστε. Κατά μία είναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να κάνουμε podcast βιολογίας. Απλά ο άνθρωπος λειτουργεί με τη λογική. Να τα λέω αυτά για λίγο έτσι για να δείχνουμε τη διαφορά από τα ζώα. Υποτίθεται. Όχι, λειτουργεί με τη λογική. Τέλος πάντων, η Ορδάνη Εφρεμίδη βλέπω πρώτο σκόρερ για κουκουβάγες. Δεν τους ξέρω τους παίκτες. Δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Τους καλωσορίζουμε. Ακριβώς. Παλιούς και νέους παίκτες. Ακριβώς. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ για τους Συντρίμ είναι ότι έχουν κρατήσει τον κορμό τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ναι. Έχουν κρατήσει Σαλαβάτ, έχουν κρατήσει του Ρόγκλου, έχουν κρατήσει Τσιότρα. Έχουν και πολύ καλά παιδιά οι Συντρίμ. Το Λιβέρι φυσικά. Το Λιβέρι νομίζω έχει και τον αδερφό του, έτσι. Βλέπω τον Αριστίδη στο ρόστερ. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σίγουρα αδερφός του. Μπορεί να πρόκειται για τσάδερφο. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η οικογενειακή υπόθεση. Η οικογενειακή υπόθεση, ναι. Στον δεύτερο όμιλο επίσης να είσαι καλά. Ναι. Με Μπασκετόσαυρους 20-0. Το συγκεκριμένο μάτι δεν έγινε ποτέ, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ξέρουμε όμως ότι οι Μπασκετόσαυροι πάντα έχουν ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Και επίσης πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Ο Γαμβράκης παίζει και σε Συντρίμ και σε Νάσε Καλά που βρίσκονται στον ίδιο όμιλο στο κύπελο. Οπότε μπορεί στο ημίχρονο. Ο Χαράλαμπος μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να παίζει με τους Νάσε Καλά και στο δεύτερο ημίχρονο να παίρνει και την άλλη τη στολή να παίζει και με την άλλη την ομάδα. Έτσι, έτσι γίνεται, ναι. Ή όταν είναι ξύπνιος θα παίζει με τη μία ομάδα και να κάνει αστρική προβολή το βράδυ και να παίζει με την άλλη. Ακριβώς. Πολύ καλά. Υπάρχουν πολλές λύσεις, ναι. Το Χαράλαμπο, καλά μας εξηγείται. Καλά μας εξηγείται και πολύ καλά κάνει, έτσι. Ωραίος όμιλος και αυτός ενδιαφέρον. Όλοι. Θα έχει όλοι, βέβαια, αλλά και ο συγκεκριμένος όμιλος κρύβει παγίδες. Βλέπω πιο δυνατές ομάδες Μπασκετόσαυροι και στην Dream Team. Οι υπόλοιπες ομάδες ακόμα δεν μας τα έχουν δείξει όλα. Μπορεί να κρύβουν άσους στο μανίκι, Γεράσιμε. Mm-hmm. Έτσι είναι. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη με σιγουριά. Όχι. Με απόλυτη σιγουριά. Είναι λίγο shaky το ground. Ακριβώς. Για να μιλήσουμε άπτεστα ελληνικά. Στην υγειά σου. Ευχαριστώ, ρε Γεράσιμε. Πίνουμε εδώ το καφεδάκι, δεν μπορεί να λείπει. Δεν μπορεί να λείπει, φυσικά. Για πες τώρα, τρίτος όμιλος. Τρίτος όμιλος, Sleepers BC. Ναι. Οι οποίοι είναι Ear Domers. Ναι. Ένα rebranding στον. Γίνανε παντόφλες πλέον. Ναι, γίνανε παντόφλες. Ενώ υπάρχουν και οι 7 Sleepers πιο κάτω. Έχουμε πολλές παντόφλες γενικά. Ναι, ναι, ναι. Στον πρώτο όμιλο της Masters θα τους δούμε επίσης φέτος. Ναι. Μάλιστα ο Μουστάκης αλλά και ο Καμάρας ανέφεραν κατάκτηση του πρωταθλήματος στις συνεντεύξεις τους. Πριν και post game αντίστοιχα, ναι, ναι. Άρα πολύ ψηλά το στόχο. Έχουν βάλει ακριβώς πολύ ψηλά τον πύχη. Mm-hmm. Περιμένουμε πολλά δηλαδή από τους Sleepers. Έχουν κάποιες προσθήκες. Αλλάξαν αφημί, έτσι. Ήταν Air Domers με νέο αφημί. Πλέον τους βλέπουμε σαν Sleepers. Έχουν κάποιες προσθήκες. Ήρθε ο Μαντσούρ. Ναι. Επανήλθε μάλλον. Επανήλθε ο Φαρμάκης που τον έχουμε δει. Αυτό είναι μεταγραφή. Έπαιζε Hellas Paper Bears. Και Hellas Paper Bears πιο παλιά, ναι. Και Kings. Summer Kings. Και Kings. Ναι. Άλλο. Όχι, εννοώ άλλο από τους συγκεκριμένους παίκτες. Τον Αρσένη έχουν, ο Καμάρας μεταγραφή. Ναι, βέβαια, έχουν τα Καμάρας που παίζει Never Again. Παίζει Never Again και πήρε και τον τίτλο του Novibet MVP. Του Novibet MVP, ακριβώς. Με 21 πόντους ήσουν σε αυτό το match. Ήμουν, βέβαια. Rebound. Mm-hmm. Πολύχνη 5 Good είναι πάντα ανταγωνιστική και είναι από τις ομάδες που μου κάνει μεγάλες εκπλήξεις στο κύπελο. Έχουν αποκλείσει Φιωρετζίνα πέρυσι, Γεράσιμε. Ομάδα Elite. Ναι. Που η Πολύχνη τότε ήταν ομάδα Development. Ναι, είναι. Το είδαμε και σε αγώνα του ομίλου αυτό. Από σε άλλο ομίλου, αλλά θα το πούμε πιο μετά αυτό. Από τα μεγαλύτερα upsets που έχουμε δει στην ιστορία της διοργάνωσης, εκεί πέρα έκανε μετάδοση ο Γιώργος Μουστάκης, θυμάμαι. Ναι. Ο οποίος είναι και παίκτης
Είναι τα πάντα και διαιτητής, είναι πολύ εργαλείο. Είναι ελβετικός σουλιάς ο άνθρωπος. Ακριβώς, είναι τα πάντα όλα. Είναι τα πάντα όλα. Ελπίζουμε να μας ακούς, Γιώργο, θα μας όταν ακούει. Θα βγει το podcast. Όλοι θα μας ακούνε. Ναι. Α, το δούμε. Νομίζω ήταν ανταγωνιστικό το παιχνίδι του συγκεκριμένο. Mm-hmm. Για την Πολύχνη πάντα περιμένουμε πολλά. Νομίζω έλειπε ο Νίκος Καλλιόρας. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι και στο ρόστερ φέτος ο Νίκος, γιατί παίζει και στο Στεφανινά Τίμπεργουλφς. Εγώ ξέρω ότι ο Νίκος δεν παρατάει ποτέ τις ομάδες του. Οπότε δεν έχω προλάβει να δω τα ρόστερ και ίσως λάθος μου αυτό. Πρώτο σκόρερ στη Master και στην Development πέρυσι. Ναι. Για Timberwolves και Πολύχνη 5 Goat αντίστοιχα. Ακριβώς. Ένα επιθετικό πολυβόλο που πραγματικά, άμα ξεκινήσει να εκτελεί, δεν σταματάει. Δεν σταματάει με τίποτα. Ακριβώς. Και είτε του βγαίνει το σουτ, είτε όχι, θα συνεχίσει να σουτάρει. Ακριβώς. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του. Οπότε είπαμε κάποια πράγματα. Οι Sleepers ποντάρουν πολύ στο τρίποντο, ξέρουν να κυκλοφορούν την μπάλα, διαχειρίστηκαν πολύ καλά το παιχνίδι και είχαν πάρα πολλές λύσεις επιθετικά, Γεράσιμε. Ναι. 21 πόντι Καμάρα, 19 πόντι Μουστάκη. Τρομερός σουτέρ τριών πόντων ο Μουστάκη. 10 πόντι Μανσούρ. Mm-hmm. Δηλαδή, ήδη τρεις παίκτες που έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, έτσι. Και από assist, είχαμε αρκετές assist πάλι. Ο Χρυσοχώ, ας πούμε, 6 assist. Και σε ένα παιχνίδι που δεν πήγε πολύ ψηλά στο σκορ. Ακριβώς. Γιώργος Παπαγεωργίου, 4 assist. Δηλαδή, 3 assist, πολλοί παίκτες. Δηλαδή, υπήρχε κυκλοφορία μπάλας. Όπως και να έχει, θα τους δούμε και στην πορεία. Ήταν το πρώτο τους match. Και ήδη από το πρώτο match δείξανε ότι έχουν άγριες διαθέσεις. Έχουν άγριες διαθέσεις. Ακριβώς. Ναι. Ελπίζουμε να αντέξουν, να πούμε λίγο και το τραγούδι του παλιό, ένα παλιό ενός Έλληνα καλλιτέχνη, του Μαρτάκη, άντε να μην σ' αφήσουμε την απορία. Έχω άγριες διαθέσεις, θέλω να αντέξεις, έλεγε το τραγούδι. Α, έτσι έλεγε. Οπότε, ναι, ακριβώς. Οπότε πρέπει να αντέξουν οι ομάδες οι αντίπαλες. Να το βάλεις σε αυτοκίνητο να παίζει. Το αλλά βάλω, είναι Σμαρτάκη. Πολύ κακό αστείο, προχωράμε. Προχωράμε. Γρήγορα, δεν πειράζει. Δεν να μην δώσει έμφαση ο κόσμος σε αυτό. Θα κοπεί το μοντάζ. Κομπλέ Μιλμπιράκι Bucks. Καινούργια αφημί. Καινούργια αφημί. Οι μιλγυράκι γίνανε μιλμπυράκι, υπάρχουν και σαν μιλγυράκι, δηλαδή τι έχουν κάνει εδώ πέρα. Τους έλειψε το υγρό στοιχείο νομίζω. Αγαπάνε πολύ τα ελάφια. Ναι. Ελαφοκυνηγοί δεν νομίζω να είναι, απλά αγαπάνε τα ελάφια, είναι λάτρεις των ελαφιών. Και υπάρχει και λόγος λογικά από το NBA. Ναι. Το μόνο λογικό αυτό. Μιλμπυράκι λοιπόν. Πίνανε πολλές μπύρες στην καλοκαιρινή διακοπή. Οπότε είπαν να το αλλάξουν το όνομα, να το κάνουν Μιλμπυράκι Bucks. Και άλλαξαν αφημί και χωρίς. Μόνο ένα γράμμα άλλαξαν. Μόνο ένα γράμμα, βάλανε τον πι. Τους ευχαριστεί για αυτό. Ακριβώς. Να μην χρειάζεται να κάνει και πολλές δουλειές. Δεν είχε δει σωστό. Δουλειά, ναι. Οι κομπλέ όμως μείναν κομπλέ, έτσι. Οι κομπλέ μείναν κομπλέ, έχουν σταθερό κορμό, χρόνια ακριβώς. Τώρα στην διοργάνωση, πολύ έμπειρη ομάδα. Ναι. Πήραν την νίκη, Παπίας MVP. Παπίας MVP, έτσι έκανε. Στον αέρα. Μεγάλη καλοκαιρινή προετοιμασία ο Θοδωρής. Ναι. Φαίνεται δηλαδή απέδωσε ήδη με 34 πόντους, 12 rebound, 2 assist, δηλαδή δεν μας νοιάζουν οι assist, και 3 τρίποντα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ενώ βλέπαμε πολλές φορές το Disley να βγαίνει Novi Bet MVP, τώρα βλέπουμε τον Παπία. Ναι, υπάρχει πολύ φωνία στην ομάδα των. Ακριβώς. Πήραν και τον Τζότζο. Ο Τζότζος είναι ένας ψηλός, πολύπυρος παίκτης που βαράει και από μακριά, εκτελεί και από μακριά. Σουτ. Ο Παπίας ήταν ζογκλέρ σε προηγούμενη ζωή. Ή χορευτής. Βέβαια. Δεν εξηγείται αυτό. Μπορεί. Και κερδίσαν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οι Μιλμπυράκοι έχουν πολύ καλή χημεία, έχουν πέρσει μαζί και σε άλλο πρωτάθλημα. Και οι Κομπλέ δείξαν από την πρώτη αγωνιστική ότι είναι πολύ ανεβασμένοι. Τώρα αυτή είναι πάρα πολύ καλή νίκη. Φυσικά. Δηλαδή τώρα με Χαρμάνα στη ρακέτα που τα έχει βάλει με όλους. Τώρα παίζει με την Αγία αλλά και τους πήγε το μάτι στην κόψη του Τσιραφιού. Στα Μολάμπρο. Playmaker. Υψηλού επίπεδου παίκτης. Με σουτ, με τα πάντα όλα. Κλείνεις τα μάτια σου μια φορά, τον βλέπεις από εδώ στην Αυστραλία να πούμε. Ακριβώς. Με ομάδα σταθερή, με Σπυριδόπουλο, με παίκτες δηλαδή με ιδανικούς ρόλους. Και βλέπουμε αυτή η ομάδα τώρα να χάνει στα σημεία με να χάνει από τους κομπλέ που φαίνονται πολύ ανεβασμένοι. Φαίνονται πολύ κομπλέ. Ακριβώς. Το αστείο μπορεί να έχει γίνει 500 φορές. Όμως δεν πάβει να είναι ένα αστείο. Τουλάχιστον στα δικά μας μάτια. Έτσι. Αυτό θα φανεί και στο τι θα μας πούν οι άνθρωποι. Περιμένουμε πάντα feedback. Φυσικά. Όποιος θέλει να σχολιάσει, να πει για το podcast κάποια πράγματα. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Έτσι είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις. Ακριβώς. Είναι πάντα και καλύτερα. Ακριβώς. Το άλλο μάτς Γεράσιμε, του ομίλου. Α, όχι, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Εγώ μπερδεύτηκα. Πάμε στον τέταρτο όμιλο τώρα. Πάμε στον τέταρτο όμιλο. Eastside Pilea. Ναι. Άκρος νεανική ομάδα, πώς την βλέπεις? Σωστό. Eastside Pilea στο πρώτο μάτς που τους είδα εγώ ήταν. Εγώ τους είχα σε αυτό το μάτς. Διαφοροποιημένοι. Ναι. Τουλάχιστον από αυτά που έχω δει. Δεν ξέρω. Με τους 7 Sleepers. Άμα ο Μέλιος θα είναι και φέτος. Ας μπω να δω. Ο Μέλιος βλέπω δεν είναι δηλωμένο στο ρόστερ, αλλά θα έχουν σίγουρα παίκτες από πέρυσι, όπως ήταν ο Σιδόπουλος. Ο Νάσμι φυσικά, ο Τσάγκα δεν μπορεί να λείπει. Δεν έχω ακριβή εικόνα γιατί
Ένα μάτι τους είχα δει. Πάντως έχουν κάνει κάποιες προσθήκες. Πήραν τον Παπαδόπουλο, το Θωμά, που είναι παίκτη σε καλό επίπεδο. Mm-hmm. Παίκτη δηλαδή που μπορεί να σταθεί αυτός σε δυνατούς αγώνες. Παπαδόπουλος και Τσανόγλου τράβηξαν κουπί στην πρώτη του νίκη, κυρίως επιθετικά. Ακριβώς. Οι 7 Sleepers και άλλοι Sleepers. το ζευγάρι. Μία Παπαδόπουλο από εδώ, μία από εκεί. Ναι. Τους γνωρίσαμε στην περσινή Evolution. Έχουν κάποιες αλλαγές στο φετινό τους ρόστερ. Ναι, πήραν τον Μέλτς και έναν καλό αμυντικό, όσο είδα εγώ στο πρώτο match. Έχουν λύσεις, κυρίως στο ζωγραφιστό. Mm-hmm. Μάθαμε από συνέντευξη ότι ο Μιχάλης Κανέλης είναι ο ιδρυτής της ομάδας. Ναι, ναι. Θέλουμε όμως μια μέρα να μας πει, γιατί δεν μας το είπε, πώς προέκυψε αυτό το όνομα. Πρέπει, ναι. Γιατί είναι ενδιαφέρον. Είναι έμπνευση της στιγμής. Ναι, μπορεί. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Σίγουρα προέκυψε λογικά από τους 76ers από το NBA, τους Φιλαδέλφια. Απλά δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Πρέπει μια μέρα να έχουμε μια συνέντευξη ή ένα podcast. Mm-hmm. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Προμηνύεται προοικονομία. Ακριβώς. Seven Sleepers πήραν και δύο παίκτες που παίζαν στο Sky's the Limit. Τα αδέρφια Καφάση. Ναι. Θρασίβουλο και τον Πέτρο. Είναι ωραίο project. Είναι πολύ καλά παιδιά. Κοντράραν στα ίσια του η Side Pilea. Η Side Pilea είναι καθαρά μπασκετική τύπη. Έχουν και fan club. Βέβαια. Που εμφανίζονται και σε συνεντεύξεις. Εμφανίζονται, ναι. Κάνουν special guest εκεί εμφανίσεις. Τι να πούμε. Seven Sleepers είχαν κλείσει τη χρονιά τους στην Evolution πέρυσι. Ναι. Ενάντια πάλι στην ομάδα της Πηλέας. 90-102 εκείνο το παιχνίδι. Άντε. Είχαν κερδίσει, ναι, οι παίκτες της Πηλέας. Και τώρα ναι. 52-42. 52-42. Ίδιες ομάδες, ούτε η μισή συνολικά πόντι στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Να γεράσουμε πρώτο παιχνίδι της χρονιάς όμως. Ναι, είναι ένα ακόμα σημάδι του πόσο απρόβλεπτη είναι η λίγα του Cup. Ισχύει. Εντάξει, σίγουρα είχαν και απουσίες οι δύο ομάδες. Δεν ήταν όλοι παίκτες, mm-hmm. λογικά. Όπως και να έχει, η Side Pilea φαίνονται πάλι πολύ αρκετά δυνατή. Πολύ νεανική, που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, να έχουμε και νιάτα. Ναι, ναι. Πέρα από την εμπειρία, να υπάρχουν και τα νιάτα. Να υπάρχει το sweet spot, η χρυσή τομή. Ακριβώς. Έχουμε δει ελλείψεις γενικά σε πολλές ομάδες στο κύπελο. Ναι, ίσως να το σνομπάρουν κιόλας στο κύπελο, γιατί σου λέει μετά μπορεί, θα παίξουν ναι. και δύσκολα μάτς. Οπότε ναι, αυτό έχω καταλάβει. Εστιάσουμε στο πρωτάθλημα. Και από συνεντεύξεις και από τα συμφραζόμενα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο καθένας ναι. έχει την άποψή του περί αυτού του θέματος. Φυσικά. Είδαμε από αρκετές ομάδες πάντως να έχουν απουσίες. Παραδείγματος χάρη ο coach Βαλσαμίδης, μορφή. Ναι, και ναι, ναι. με αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον πολύ να κάνει podcast. Πολύ ναι. αγαπημένος. Είχε πει και είχε αφήσει να εννοηθεί και τα δύο ότι το καλοκαιρινό το έβλεπε ως ευκαιρία να προπονηθεί με την ίδια ομάδα, χωρίς να φέρει κάποιο super sub, ας πούμε, κάποια αλλαγή η οποία δεν θα ήταν στο επερχόμενο χειμερινό. Να πάρει και μια εμπειρία περί της Elite, γιατί ναι. συνέχισαν στην Elite. Συνέχισαν στην Elite. Και παίξαν ναι. και πολύ καλά στο πρώτο ματς με τους Ικάριους. Θα το ναι, πούμε στο podcast αυτό της Elite ναι. που θα ακολουθήσει. Προμηνύονται πολλά πράγματα και εκεί. Δεν κρατιέται ο Γιωργάρας, θέλει να τα πει όλα. Ακριβώς. Όχι, θα κρατήσουμε υλικό για το επόμενο podcast. Ναι. Για όποιον το κάνει μετά να έχει να αναφέρει πράγματα για την Elite. Βεβαίως. Για πες το άλλο ματς, Γεράσιμε. Spacers, Bullocks. Αυτή είναι στον ίδιο όμιλο με την Πηλέα. Ναι, ναι. Τέταρτος όμιλος. Ωραία. Και οι Spacers με τους Bullocks λοιπόν. Spacers, ομάδα την οποία ξέρουμε, η Bullocks καινούργια ομάδα. Καινούργια, ναι. Κέρδισαν οι Spacers, οι οποίοι επιστρέφουν ως ομάδα έπειτα από ναι. τον Μάρτιο στα δεδομένα της διοργάνωσης. Los ναι. Angeles Bakers ήταν κάποιοι παίκτες. Ναι, όπως και από τους FKP Rattlers, είχε γίνει μια ωραία ζύμωση εκεί πέρα. Ακριβώς. Bullocks είναι καινούργια ομάδα, όπως προείπαμε. Λαζαρίδης MVP. Ναι. Στεριόπουλος, ο οποίος αγωνίζεται. Και υπάρχει και ο Θωμάς Λαζαρίδης. Που Θωμάς μάλλον πάλι για συγγένεια αναφερόμαστε εδώ πέρα. Γιώργος Λαζαρίδης, ο Novi Bet MVP. Ναι. Θωμάς Λαζαρίδης, ο συγγενής, αν δεν κάνουμε λάθος. Ναι, ναι. Για πες, Γεράσιμε. Αυτό είναι το λογικό. Sorry που σε διακόπτω. Όχι, καλά κάνεις. Στεριόπουλος, ο οποίος ναι, αγωνίζεται και στους Σικάριους. Σικάριους, ναι, ακριβώς. Κορυφαίος κλέφτης πέρυσι με τη φανέλα των Spacers. Και... στο γήπεδο κλέφτης, μην παρεξηγηθούμε. Πάμε καμιά μήνυση ξαφνικά. Κάνει πολλά πράγματα και συμφέρει. 8 πόντι, 8 rebound, 7 assist. 7 assists, ναι. 3 κλεψίματα στο πρώτο του match. Ακριβώς. Κρατάνε πάνω κάτω τον ίδιο κορμό, βλέπω οι Spacers. Έχουν πάρει ένα νέο παίκτη, τον Αλέξανδρο Κατσάρεβιτς. Να δούμε αν πρόκειται για σέρβο εκτελεστή. Έτσι στα 14 δίποντα. Ακόμα δεν το γνωρίσαμε, το έβγαλε. Εκτελεστή στο γήπεδο πάντα. Πάλι να μην φάμε καμία μήνυση εδώ πέρα. Να μην εκτεθούμε. Μην δίνουμε και καμία ιδέα, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι Bullocks εντωμεταξύ έχουν και αυτοί Λαζαρίδη. Ναι. Εδώ μιλάμε για τρομερή μάχη. Λαζαρίδη στο Λαζαρίδη, ο Λαζαρίδη. Και μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί ναι. Πάμε στον πέμπτο όμιλο. Πέμπτο, ναι. Πέμπτο όμιλο, Chicago Fulls εναντίον της ομάδας της Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Στους Fulls υπάρχει παίκτης που ναι. έχει το ίδιο επίθετο με μένα, θάνατος. Και έχω ρωτήσει, λοιπόν. Έχω ρωτήσει ναι. όλο μου το σόι, δεν μπορούμε να βρούμε συγγένεια. Πρέπει να μιλήσει μαζί του, ρε Γεράσιμε. Θα το κάνω. Απευθύνω έκκληση αυτή τη στιγμή που έχουμε βήμα εδώ πέρα από το σπίτι του Γιωργάρα. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Who is this guy? Όπως και να έχει, μιλάμε για έναν καλό παίχτη ρακέτας.
για το συγκεκριμένο, γιατί τους θυμάμαι τους Chicago Bulls και από το καλοκαίρινο. Κόμενος από τον πάγκο. Απίστευτα hustle ομάδα, οι Chicago Bulls. Αυτό για τη ρακέτα το είπες επειδή είμαι εδώ πέρα. Πλάκα κάνω. Ναι. Ο coach από τον πάγκο δίνει show κάθε φορά. Είτε η ξέρει να τους διαχειρίζεται όμως τους παίκτες. Ξέρει πολύ καλά να οργανώνει την ομάδα. Είτε η διαφορά είναι στο συν 5, είτε στο μείον 5, είτε στο συν 25. Είναι εκεί πέρα, δεν τους αφήνει να χαλαρώσουν. Έχει τον φοβερό και τρομερό Φίλιππο Καλογιαννίδη. Τον παίκτη που ξέρει να τρέχει σαν κάθε άλλο. Αυτό το βήμα του είναι πραγματικά αριστοκρατικό, μόλις σηκώνεται για να κάνει το λέει. Αριστοκρατικό. Ακριβώς. Είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιώ όταν σηκώνεται ένας πολύ ωραία για το layup. Όταν σηκώνεται έτσι με μαεστρία, να τον βλέπεις δηλαδή σαν ένα άγαλμα της ελευθερίας. Να σηκώνεται για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αν γίνομαστε κουραστικοί. Ποιητής έπρεπε να γίνει. Εντάξει. Δεν το ξέρω. Αυτό το αφήνουμε στους άλλους. Παίκτες με πολλούς ρόλους, οι Chicago Fools, και αυτοί με πολλούς παίκτες που σκόραναν σε αυτό το match. Δερμεντζόγλου βλέπουμε 13 πόντους, Πλευρίτη βλέπουμε 11 πόντους, Πυρόπουλο βλέπουμε 9 πόντους. Δηλαδή όλοι σκοράραν. Πολύ σημαντικό, προμηνύει πολλά για τη συνέχεια. Το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας είχε ένα γνωστό παίκτη σε εμάς, τον Μπάχτα, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος παίζει στους Πουέμπλα, σε άλλη κατηγορία. Δεν είναι κακή ομάδα. Λίγο εγώ που παρακολούθησα το παιχνίδι από στιγμιότυπα, δεν είναι κακή ομάδα. Οι Chicago Fools κάναν πολύ δυνατό παιχνίδι. Ναι. Το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας είδα εγώ αρκετούς παίκτες να κάνουν ζημιά. Απλά να μην μπορούν να βρουν εύκολα και το στόχο λόγω των καλών αμυνών από τους Fools. Εδώ μιλούσαμε για πολύ δυνατούς Chicago Fools στο συγκεκριμένο μάτς. Είναι λογικό, οι ομάδες δεν έχουν βρει πλήρως τα πατήματά τους. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για πιο έμπειρες ομάδες, είτε λιγότερο έμπειρες. Ακριβώς. Έχει υπάρξει και το καλοκαιρινό, δεν ξέρουμε τώρα ο καθένας τι έκανε από προετοιμασία. Ακριβώς. Άλλοι, ας πούμε, πίνανε μπύρες. Βλέπε μιλμπυράκι μπαξ. Πάλι εκεί το γύρι. Αν και δείξαν δυνατά σημάδια στο πρώτο μάτς. Δεν μπορούμε να. Δεν τους τρολάρουμε. Το λέμε με φάση χαβαλέ. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι και αυτοί είναι χαβαλετζίδες. Φυσικά. Είναι η ίδια ομάδα με τους μιλμπυράκι. Ακριβώς. Απλά πίνουν μπύρες τη μία μέρα, την άλλη μέρα τρώνε γύρους. Αγαπάνε. Όχι, τρώνε γύρους, είπα. Αγαπάνε τα ελάφια του NBA. Έχουν πρότυπο το Γιάννη Αντετοκούμπο. Και φυσικά πίνουν μπύρες και τρώνε γύρους. Υγιές πρότυπο ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ακριβώς. Για πολλούς λόγους. Ακριβώς. Τώρα το να τρως γύρους δεν είναι τόσο υγιές, αλλά τέλος πάντων. Ακριβώς. Για πάμε τώρα στο επόμενο match. Μαγκούφιδες εναντίον The Hoopers. Είναι στον ίδιο όμιλο με τους Chicago Fools. Στον ίδιο όμιλο, βεβαίως. Οι Μαγκούφιδες οι οποίοι δεν έπαιξαν καθόλου σαν Μαγκούφιδες. Είχαν πολύ όρεξη. Θαλασσινός MVP. Ναι. Ομάδα η οποία. Πολύ ανεβασμένος ο Κωνσταντίνος. Φυσικά. Και τρομερό παιδί. Για πες. Ναι, έχουν σταθερό κορμό. Οι Μαγκούφιδες, ναι. Τους έχουμε δει και από πέρυσι. Είναι μια ομάδα που παλεύει. Ναι, ναι, ναι. Μια ομάδα που τρέχει αρκετά στο ανοιχτό γήπεδο. Μια ομάδα που πάντα έρχεται ο Δεδόπουλος και έχει και ρόλο προπονητή αν χρειαστεί. Ναι. Ο Παναγιώτης. Mm-hmm. Πολύ συμπαθητικό άτομο. Φυσικά. Κωνσταντίνος Θαλασσινός με double-double σε αυτό το match. 18 πόντοι, 14 rebound. Ξέρει να τρέχει και αυτός πολύ καλά το γήπεδο. Coast to coast συνεχώς. Και καρφώματα είχαμε πέρυσι και στα top 10. Ακριβώς. Που αναμένεται top 10. Λίαν Τσιντόμος. Πολύ καλό στήριγμα ο Πιτσούλης, νέα μεταγραφή, βλέπω 17 πόντι. Και έχουν και τον Σλιανό τον Μπούτζη, ο οποίος αν είναι ήρεμος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, να ξέρεις. Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει το ρεκόρ σε κλεψίματα στη Θεσσαλονίκη. Τον έχω δει να κάνει 7 κλεψίματα σε ένα μάτσο 8. Μπορεί να κάνω και λάθος. Το έχει κάνει το 2022, αν δεν κάνω λάθος, 21, κάπου εκεί, εκείνη τη χρονιά. Είναι πολύ καλός παίκτης όταν είναι ήρεμος, να ξέρεις. Οι The Hoopers κρατάνε τον κορμό τους. Και αυτοί, ναι. Είναι λίγοι πάλι. Ναι. Δεν, στο συγκεκριμένο μάτι ήταν 5, δεν ξέρω τώρα πόσοι θα έρχονται. Συνήθως είναι μια ομάδα που είναι 6-7 άτομα. Ναι, δεν είναι πολύ κοντή ρόστερ όσον αφορά το αριθμητικό κομμάτι. Τρομερά παιδιά, δεν το συζητάω, δεν χωράει αμφισβήτηση. Και η ομάδα που έχει κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Θα το λέμε συνέχεια. Μπορεί να γίνουμε κουραστικοί, αλλά θα το λέμε. Δεν θυμάσαι πέρυσι με το Θεσσαλονίκη Αβίσπας. Κέρδισαν οι Αβίσπας με 27 πόντους. Ναι, και στον επαναληπτικό που ήμουν εγώ παρόν. Και είχα τη μεγάλη, τύχη να βρίσκομαι εκεί, γιατί πραγματικά το χαίρομαι αυτό το παιχνίδι και έτσι με 30 πόντους οι Hoopers. Ναι. Κάναν την ανατροπή και περάσανε στην επόμενη φάση. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια ανατροπή. Τεράστια ανατροπή. Θέλω πάντα βλέπουμε. Είναι δυνατά στο μπασκετάκι της Θεσσαλονίκη League. Ακριβώς. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει από τον ποιητή Γιωργάρα. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Έχουμε να πούμε όμως, γι' αυτό και κάνουμε και podcast. Σωστό. Πολύ σωστός. Σε πιάνω διαβασμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Οπότε ο όμιλος που είδαμε. Chicago Fools δυνατοί, Μαγκούφιδες και αυτοί δυνατοί. Και οι υπόλοιπες ομάδες όμως μπορούν να κάνουν ζημιές. Μπορούν, οι Hoopers το πήγανε σε κλειστό παιχνίδι τον αγώνα με τους Μαγκούφιδες. 62-51 είναι κλειστό σκορ. Κλειστό σκορ. Ναι, ναι, ναι. Έκτος όμιλος. Πάμε στον έκτο όμιλο, βέβαια. Έκτος όμιλος λοιπόν, Μαμούθ κέρδισαν τους Σαλονίκς. Το προϊστορικό ζώο του μπασκετάκι.
Μαμούθ κέρδισαν Σαλονίκη, ναι, βέβαια, ήμουν σε αυτό το match. Λιάκο και Ντάφλο να είναι σε καταπληκτική βραδιά, σκοράροντα 27 και 20 πόντου αντίστοιχα. Παιχνίδι που πήγε στην παράταση, Γεράσιμε. Παιχνίδι που πήγε στην παράταση. Ναι. Πήγε στην παράταση το συγκεκριμένο match. Ο Λιούκας έκανε τα δύνατα δυνατά για να σώσει την ομάδα του. 26 πόντου, 18 rebound. Double-double φυσικά. Οι Σαλονίκη να πούμε ότι θα αγωνίζονται στην development φέτος. Development, ναι, έχουν κάνει αλλαγές στο ρόστερ. Έχουν κάνει αλλαγές, οι Tensi έχουν φύγει. Έχουν πάει στους Street Elite. Έχουν πάει στους Street Elite. Πάλι στην Elite. Θέλουν να παίξουν Elite, ναι. Εδώ πέρα μιλάμε περί upset. Elite by Novibet. Elite by Novibet, φυσικά. Ναι. Upset αυτό το παιχνίδι. Μαμούθ κερδίζουν τους Σαλονίκη. Άμα ήταν αυτό πέρυσι, δεν θα το πιστεύαμε εύκολα. Κοίτα, η Μαμούθ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι. Απλά να ξέρει, συνήθως έχουν απουσίες. Ας πούμε, ο Ντάφλος, το μάθαμε κιόλας από τον αρχηγό, τον Γιώργο τον Μακρύ, δεν έρχεται συχνά. Ο Μάριος ο Ντάφλος έρχεται για συγκεκριμένα μάτς, για συγκεκριμένες παραστάσεις δηλαδή, με λίγα λόγια. Και στο συγκεκριμένο μάτς έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο όποτε χρειάστηκε. Πίεσε. Ναι, ακριβώς. Ήταν guest star. Ακριβώς. Το αστέρι των Μαμούθ. Ήταν δηλαδή ένα προϊστορικό μαμούθ, το οποίο σκέψτε το έτσι δηλαδή, κάνω τώρα μια αλληγορία. Το οποίο, τα οποία μαμούθ τώρα ψάχναν ένα στήριγμα για να μπορέσουν να δυναμώσουν και να πάνε παρακάτω. Και ξαφνικά εμφανίζεται το αστέρι εκεί πέρα, δηλαδή να λάμπει αυτό το μαμούθ και να έρχεται εκεί και να σώζει όλη την κατάσταση. Τα μαμούθ πέφτουν σε χειμερινή ανάρκη. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ. Εδώ με πιάνει αδιάβαστο. Πάντως, αν πέφτουν, δεν ήταν σε αυτή τη βραδιά, σε χειμερινή ανάρκη. Πάντα χρειάζονται ένα τέτοιο παίχτη, πάντως πέρα από την πλάκα ή μαμούθ, ένα παίχτη δηλαδή όπως τον Ντάφλο, για να μπορεί να τρέξει την ομάδα του. Πάντως στην παράταση ο ήρωας έγινε ο Λιάκος, ο πρόδρομος, που μετά βγήκε και MVP στο μάτς. Μεγάλη προσπάθεια κάτω από τη ρακέτα ως επιτοπλίστων. Ναι, από τους μαμούθ συνολικά. Ο Λιάκος είναι εκτελεστής τριών πόντων, να ξέρεις. Ναι. Πολλά τρίποντα. Και έκανε και δύο κλεψίματα εκεί καθοριστικά που έκριναν την νίκη για τα μαμούθ. Που πήραν μια πολύ σημαντική νίκη φυσικά για το κύπελο, γιατί στο κύπελο έχουμε λιγότερους αγώνες. Εκεί πέρα που λέγαμε ότι η Σαλονίκη μπορεί να πάνε elite. Ναι. Να πάει στην development. Ναι. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν εκεί πέρα φέτος. Σαλονίκη με βαριά φανέλα πλέον. Πολύ βαριά. Δύο πρωταθλήματα στο ιστορικό τους. Mm-hmm. Πλέον περιμένουμε πολλά φυσικά από τους Σαλονίκη. Από τα σαλόνια λοιπόν που βρίσκονται, πρέπει να συνεχίσουν να είναι στα σαλόνια. Οι Μαμούθ πλήρωσαν με το ίδιο νόμισμα του Σαλονίκη, γιατί οι Σαλονίκη είδαμε πολλές φορές σε ένα δεκάλεπτο ή σε μικρό χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει, να βάζουν πάρα πολλούς πόντους. Ναι. Το δέχτηκαν από τα Μαμούθ σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Πάντως ήταν κλειστό παιχνίδι και αυτό για Ράσμι, δηλαδή ήδη μιλήσαμε για πολλά ντέρμπι μέχρι στιγμής. Και για πες, το επόμενο match. Το επόμενο match, Leftovers Anatolians Jazz. Το match που δεν είδα πάρα πολλά πράγματα, να πω την αλήθεια. Leftovers κέρδισαν ναι. Καινούργια ομάδα. Ναι, οι Jazz είχαν ελλείψεις. Ναι. Οι Jazz έχουν αρκετές ελλείψεις γενικά. Εντάξει, αρχή. Πρώτοι αγώνες είναι. Είναι πρώτοι αγώνες. Ναι. Το ενδιαφέρον ενδεχομένως να μην είναι τόσο υψηλό όσο θα είναι στη μετέπειτα ναι. πορεία. Με πολύ καλή πορεία πέρυσι στην Evolution η Anatolian Jazz. Ναι. Φτάσαν στα ημιτελικά. Φτάσαν στα ημιτελικά. Καινούργια σελίδα και για αυτούς λοιπόν. Ακριβώς. Πήγανε στη σελίδα 7 από τη σελίδα 6. Για πες τώρα. Ναι. Έβδομος όμιλος. Ναι. Γκαλανού Ρακούνς. Ναι. Η ομάδα του Easy Revach. Του Easy Revach, ακριβώς. Πρώην παίκτη των Air Domers και του Αδάμαστου. Ναι. Άλλαξαν αφημί και αυτή. Άλλαξαν αφημί και αυτή, βεβαίως. Ναι. Η ομάδα προϋπήρχε εδώ και 2 χρόνια πλάς, σύμφωνα με συνέντευξη που πήρες εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Διαβασμένος. Βλέπουμε, εντάξει, ό,τι μπορούμε. Χθεσινή κιόλας, νομίζω, συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος. Προχθεσινή. Όχι στα δρόμενα της διοργάνωσής μας 2+ χρόνια, είναι καινούργια ομάδα. Ναι, ακριβώς. Αλλά προϋπάρχει. Κέρδισαν τον Πανικό, για τον οποίο ο Πανικό έχει επιστρέψει δυναμικά και με ανάρτηση ο Πανικάρας. Ο Πανικάρας, ο οποίος έκανε και βιντεάκι. Έκανε βιντεάκι, σχετικό. Δεν πατάει φρένο και ξέρεις γιατί δεν πατάει φρένο. Γιατί? Γιατί υπάρχει ανάρτηση. Γιατί? Α, γιατί υπάρχει ανάρτηση. Ήταν αστείο. Εντάξει, το δέχομαι, το σέβομαι. Okay. Για να σου πω για τους Γαλανού Ρακούνς τώρα που είπες για τη συνέντευξη. Mm. Άκουσα κάτι οξύμορο, αλλά μ' άρεσε. Ναι, ομάδες που ήταν εχθροί, ναι. εντός παρκέ, να μην παρεξηγηθούμε. Γίνανε φίλοι. Άφησαν πίσω τις διαφορές τους, ναι. Ακριβώς, από άλλη διοργάνωση. Και το λέει ο αρχηγός και... της ομάδας στην κάμερα. Ακριβώς. Και μου κάνει εντύπωση. Και γίνανε φίλοι. Ναι. Ο αθλητισμός ενώνει. Ακόμα μια ομάδα από το Ζωικό Βασίλειο. Ναι, δεν ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάνε τα ζώα. Δηλαδή, Bucks, δηλαδή Raccoon, δηλαδή Timberwolves. Δηλαδή, τα έχουμε δει όλα. Μαμούθ. Ακριβώς. Αν και τα μαμούθ εξαφανίστηκαν, αλλά υπάρχουν στο μπασκετάκι σαν το legacy του ζώου των μαμούθ. Η ομάδα των μαμούθ. Ακριβώς. Οπότε Γαλανού Ρακούν είναι μια νεανική ομάδα. Λίγο που τους είδα, έχουν παίκτες που μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Αλλά έχουν και παίκτες που έχουν καλούς ρόλους. Mm-hmm. Ο Ίζη φυσικά κάνει μεγάλη ζημιά. Έχουν τον Αντώνη Σιάμο, είδα που βγήκε Νόβι MVP στο πρωτάθλημα. Ναι. Είναι μια ομάδα που. Επίσης, ένα πράγμα που μου άρεσε.
Έχουν πάρα πολλά άτομα στον πάγκο, Γεράσιμο. Ναι, πολλά ναι. φιλαράκια τους, πολλές κοπέλες, πολλές οικογένειες, πολλές διάφορα. Δηλαδή, πράγματα που μας άρεσαν. Και πολύ καλά κάνουν. Δηλαδή, πολλές παρουσίες στα γήπεδα, κάτι που θέλουμε να βλέπουμε και στο μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Και λογικά τονίζει θα τον βλέπουμε πιο συχνά, γιατί πέρσι με τους Ερντόμενς δεν κατέβαινε και πολύ συχνά. Ακριβώς. Ειδικά στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Ναι. Τώρα έχει φτιάξει τη δική του ομάδα, προφανώς ενδιαφέρεται λίγο παραπάνω για αυτήν, για να κατεβαίνει περισσότερο. Τα μαμούθ μπορεί να υπάρχουν ακόμα, ναι. αλλά να έχουν φορέσει μάσκα ανθρώπου, όπως είδαμε με τους No Name. Τι λες ρε Γεράσιμα, μπορεί να μου. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, ισχύει, κάποια στιγμή μπορεί να το δούμε για τους μαμούθ. Ναι, μπορούν να κάνουν reveal, face reveal όταν πάρουν κάποιο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Τους δώσαμε μια ιδέα. Το κύπελο, να βγάλουν τις μάσκες, να τρέχουμε όλοι να φύγουμε. Τους δώσαμε μια ιδέα λοιπόν. Ναι. Οπότε σε αυτόν τον όμιλο τι να περιμένουμε. Στον 7ο όμιλο. Ναι. Βασικά το άλλο παιχνίδι, ας πάμε πρώτα εκεί. Ναι. Για πες. Δεν έχει Metal Warriors. Δεν έχει με Metal Warriors. Είχε για την ομάδα της Χαλκιδικής. Ναι. Τη μία εκ των τριών. Σωστός. Οι Metal Warriors, οι οποίοι είναι η ίδια ομάδα, ως επιτοπλίστων, έχουν κάνει και τραγούδι. Ναι. Το οποίο η μόνη ομάδα που έχει τραγούδι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, στο μπασκετάκι mm-hmm. της Θεσσαλονίκης. Τραγούδι που το ακούω πριν κοιμηθώ και κοιμάμαι σαν πουλάκι, πρέπει να σου πω. Α, είσαι μεταλλάς. Βέβαια. Όχι, πλάκα κάνω. Είδες μακρύ okay. μαλλί και. Ναι. Ωραίο τραγούδι πάντως, με AI. Ναι, ναι, ναι. Με τον Ανουσάκη. Ναι. Και ίσως να καλή προσπάθεια. Και άλλο. Καλή προσπάθεια. Δηλαδή πέρα από την πλάκα είναι ωραία προσπάθεια αυτή και θα θέλουμε να το βλέπουμε και από άλλες ομάδες. Γι' αυτό το είδος μου άρεσε. Ναι, ακριβώς. Δεν ακούω το συγκεκριμένο είδος προσωπικά. Ναι. Αλλά ναι. Για πες. 8ος όμιλος. Έχεις κάτι να προσθέσεις στον 7ο. Κοίτα, δεν έχει. Όχι, ή δεν έχει. Έχουν νέο παίχτη τον Σικόπουλο που βλέπουμε πολλά πράγματα από αυτόν. Mm-hmm. Περιτριγυρίζεται πολύ μπάλα γύρω από αυτόν. Ναι. Συγκεκριμένα. Έχουν πάρει και το δάκι Γεώργογλου που έβαλε και μπάζερ μπίτερ στο πρωτάθλημα. Ναι. Θα το πούμε σε άλλο podcast. Και ο Γεώργογλου είναι παίχτη που έχει παίξει και στους Μαγκούφηδες. Ναι. Δηλαδή από τη μία ομάδα της Χαλκιδικής, από τη μία βάρκα πηγαίνει στην άλλη. Τον δεν έχει. Mm-hmm. Δηλαδή αφήνει τη μία βάρκα, πηδάει μέσα στο νερό και πηγαίνει στην άλλη. Ναι, οπότε. Έτσι. Και βοηθάει πολύ μέχρι στιγμής δεν έχει. Δηλαδή και στο άλλο μάτσα καθοριστικός εδώ έβαλε 18 πόντους. Επίσης να υπενθυμίσουμε, είναι 27-9 ναι. την ώρα που γυρνάμε το podcast ναι, και είναι 6 παρά. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί τα δρόμενα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και τα δεδομένα. Πολύ σωστά. Τρέχει ναι. η λίγα, υπάρχουν ναι. πάρα πολλές ομάδες. Από τους δεν έχει θα περιμένουμε πολλά πράγματα φέτος πάντως. Αυτό έχω να πω Γεράσιμο. Και αυτή η παλιά ομάδα. Ναι, παλιά ναι. καραβάνα. Έχουν κατακτήσει και πρωτάθλημα στο μπασκετάκι. Mm. Το 2022 είχαν κερδίσει την Πουέμπλα, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Βέβαια, μάλλον ρόστερ τότε, αλλά πάνω κάτω έχουν τον ίδιο κορμό ή δεν έχει. Δεν αλλάζουν. Είναι ομάδα δικηγόρων. Mm-hmm. Για πες, πάμε και παρακάτω. 8ος όμιλος, Sky's the Limit 37, Sugar Daddy 41. Ναι. Πολύ κλειστό παιχνίδι. Πολύ κλειστό παιχνίδι με σκληρές άμυνες. Με... Ακριβώς. Πάρα πολλά χέρια πάνω στις μπάλες. Δύο πόντι στην πρώτη περίοδο είχαν οι Sugar Daddies. Ακριβώς. Μόλις. Είχαν εγκλωβιστεί, έχουν έναν δεινό εκτελεστή, τον Μιχάλη Μουταφίδη. Θα τον ναι, θυμάσαι. Μουταφίδης, φυσικά. Ο οποίος τα έσπασε στο πρώτο δεκάλεπτο. Έσπασε. Μιχάλη, συγγνώμη φίλε μου, ξέρει ότι είμαστε φιλαράκια. Και άνθρωπος των media ο Μουταφίδης. Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Αλλά στο, από το δεύτερο, τρίτο δεκάλεπτο και μετά απελευθερώθηκε. Ναι. Έβαλε πολύ πράγμα. Mm-hmm. Για πες. Λοιπόν, Brokers Zero Pointers 70-50. Ναι. Είναι προσωπική άποψη, θα εκφράσω τώρα. Είναι ναι, το ναι. ένα από τα δύο παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής που ναι. θεωρώ εγώ ότι το σκορ δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα του παιχνιδιού. Και γιατί, για πες. Νομίζω ότι οι Zero Pointers ήταν πολύ καλύτεροι από το να χάσουν με διαφορά 20 πόντων. Okay. Έφτασαν πολύ κοντά στο να βάλουν κάποια καλάθια, δεν τα έβαλαν. Ναι. Βρίσκουν τα πατήματά τους. Φαίνεται να έχουν αρχικά καλή χημεία. Καινούργια ομάδα Zero Pointers. Ναι, ναι, ναι. Επίσης. Πάντως Zero Pointers δεν είναι. Έβαλαν 59 Zero πόντους. Pointers δεν είναι, σίγουρα. Έβαλαν 59 πόντους. Ανδρεάδης 29. 50, ναι, ναι, συγγνώμη εγώ. Ανδρεάδης 29 πόντους. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο σκόρερ. Ο Κουμουρίδης είχε 8 πόντους. Δηλαδή ο Ανδρεάδης ανέλαβε τη μερίδα του Λέοντος. 11 στα 17 δίποντα. Mm-hmm. Δικαιώνει τις προσδοκίες. 2 στα 8 τρίποντα. Οι Brokers κρατάνε τον κορμό τους. Έχουν καθοδηγητή τον Τάσο Βλάχο που μου αρέσει πολύ πως καθοδηγεί την ομάδα. Mm-hmm. Ξέρει πολύ καλά να παίζει με τα screen εκτός μπάλας. Ξέρει πολύ καλά να διαβάζει το παιχνίδι όποτε χρειαστεί. Μ' αρέσει η όλη κυκλοφορία τους. Μ' αρέσει το όλο σύνολό τους. Ξέρουν να παίρνουν ψηλούς, ξέρουν να παίρνουν κοντούς. Άσχετα που μπορεί να μην κάνουν υψηλές πορείες, δηλαδή να φτάνουν τώρα να λέμε προημιτελικά ή ημιτελικά να φτάνουν ψηλά. Είναι μια ομάδα αξιοπρόσεκτη. Ναι. Πάντα μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Ξέρουν να ελέγχουν το παιχνίδι. Δηλαδή έχουν κάνει και δυνατές εμφανίσεις στο παρελθόν, έχουν παίξει μαχία άλλο Legends, τους έχουν πάει στον πόντο. Δηλαδή παιχνίδια που ήταν πολύ κλειστά. Ομάδα με χημεία. Είναι ομάδα με χημεία. Είναι ομάδα με χημεία. Δηλαδή αδικούνται που δεν έχουν φτάσει ψηλά οι Brokers, κατά τη δική μου εκτίμηση. Και το MOV το οποίο το κρατάνε.
Σωστό. Κοντά το χρώμα. Μπορεί να είναι η λάτρης του Φούτς. Βεβαίως. Ακριβώς. Του Μοβ. Ένατος όμιλος. Ναι. Bad Boys εναντίον Toymen. Ναι. Bad Boys νίκησαν με πολλούς αυτοματισμούς και plays, έχοντας πάρει και momentum από τα τέσσερα φιλικά που παίξανε και τα κερδίσανε στην pre-season. Ναι. Ο Καλβουρτζής είπε μάλιστα, μετά από αποκλειστικότητα στη συνέντευξη, βεβαίως. Ναι. Άλλος ένας άνθρωπος στο New Media. Ναι. Δεν φεύγουν από την development χωρίς το τρόπαιο αυτής. Καλά κάνουν. Είναι πολύ. Πέρυσι δείξαν πολύ δυνατά σημάδια οι Bad Boys. Ναι. Να τα λέμε κι αυτά. Finalist. Στα σημεία χάσαμε τους respect. Ρικούδης MVP. Ναι. Μάλιστα πήραν το Ρικούδη τον... που παίζει τη Sixers ακόμα. Ναι, είναι τη άλλη κατηγορία. Ναι. Που τον ρώτησα κιόλας το Ρικούδη για τον Tati Junior. Πήγα να τον ψαρέψω λίγο εκεί πέρα, δεν τα κατάφερα και πολύ καλά. Ναι. Ο οποίος πρόκειται για prospect των Bad Boys. Τον νεαρό Tati Τζικίδη. Ναι. Καλός παίκτης. Σταδιακά από πέρυσι παίρνει σημαντικότερο ρόλο. Είτε περισσότερες προσπάθειες, είτε περισσότερο χρόνο συμμετοχής, είτε και τα δύο. Συνήθως και τα δύο. Ναι. Ναι, η ομάδα. Περιστρέφεται γύρω από αυτόν, δηλαδή όταν είναι μέσα στο παρκέ του δίνουν μπάλες, όπως είναι πολύ λογικό. Ναι. Παίζει με τον πατέρα του και πραγματικά αυτή είναι μια εικόνα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ έχει έρθει να τον δει και σε αγώνες ο πατέρας. Όταν έπαιζε και τους Air Bowlers, δεν ξέρω αν θα παίζει και το Ρόμι, ο νεαρός, ο Τατιτζικίδης. Αλλά και όταν έπαιζε εκεί πέρα, έρχονταν και τον έβλεπε. Που πάει να πει ότι ο πατέρας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον γιο του. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά. Επόμενο παιχνίδι. Ναι. Στεφανινά Timberwolves εναντίον Brick City Salonica. Ναι. Γεμάτος αυτοπεποίθηση ο Νίκος Αλβανός για την ομάδα που έχει χτίσει εδώ και τόση σεζόν, τόσα χρόνια. Άνθρωπος που ξέρει να χτίζει ομάδες. Άνθρωπος που ξέρει να χτίζει ομάδες, φυσικά. Οι Brick City κυνηγούσαν το τρίποντο. Ναι. Και το βρήκανε 15 στα 40 τρίποντα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. 11 τρίποντα ο Κρατάλης βλέπω. Ναι. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακότατο. Και βγήκε και MVP της ομάδας του, άτυπα. Ο πολύτιμότερος παίκτης με βάση το efficiency. Ναι. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι που νομίζω ότι το σκορ δεν αντιπροσωπεύει το παιχνίδι. Για πες. 176, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 176. Ναι. Κυνήγησαν πάρα πολύ το τρίποντο οι Brick City. Δεν κατάφεραν στην άμυνα κυρίως να σταματήσουν τους Timberwolves. Οι Timberwolves έκαναν πολλά κλεψίματα. Πήραν πάρα πολλές φορές την μπάλα από τους αντιπάλους τους. Παρ' όλα αυτά δέχτηκαν 76 πόντους, οι οποίοι δεν είναι καθόλου λίγοι. Ναι, ακριβώς. Αλλά έβαλαν 100. Άλλη μια ομάδα που δεν αντικατοπτρίζει το όνομά της, έτσι. Brick City, ομάδα τούβλων. Δεν είναι ομάδα τούβλων. 76 πόντους έβαλαν οι άνθρωποι. Όχι. Καλή μεταγραφή ο Χατζηνικολάου και του Στεφανινά Τίμπεργουλς. Ένα playmaker που θα ξελασπώνει τον Νίκο Καλλιόρα. Υπάρχει και ο Χουρδάκης, απλά για να παίρνει ανάση και ο Χουρδάκης, είναι καλό να υπάρχει κι άλλο guard. Στο μάτς με τους Γαλανού Ρακούνς χρησιμοποίησαν και τους τρεις μαζί. Ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί παίζουν με τρεις γκάρτ και παίζουν με δύο σέντερ. Είδαμε Βατσεβάνο με κλόνο στη ρακέτα. Ναι, για πες. Ναι, ισχύει. Ο Καλλιόρας κυρίως παίζει στο 2. Ναι. Από εκεί πέρα δεν αλλά είναι παίκτης που κατεβάζει για την μπάλα. Είναι απλά τον ταλαιπωρούν πολλές φορές έτσι άμα μια ομάδα τον χρησιμοποιήσει έτσι γιατί μετά μπορεί να ταλαιπωρηθεί περισσότερο. Έχουμε δει να του πάνω και σε αυτόν. Βέβαια είναι ακούραστος ο άνθρωπος, δεν χωράει συζήτηση. Είναι έλουρος, είναι ακούραστος. Τα έχουμε πει όλα για τον Νίκο Καλλιόρα. Αλλά τα αξίζει γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει βάλει 50 πόντους σε ένα μάτς. Ναι. Δεν το συζητάμε. Και ένα μάτς που τον είχα δει πέρυσι που ήταν πραγματικά στο τελευταίο λεπτό η νίκη με τους Manchester United. Για τη Manchester United η νίκη. Ο Νίκος Καλλιόρας τα έχει κάνει όλα σε εκείνο το μάτς. Ναι. Θέλω να σου πω, δηλαδή έχουν δει τα μάτια μας τα πάντα από τον Νίκο. Πραγματικά όλα αυτά τα αξίζει να τα ακούει γιατί είναι τρομερός παίκτης. Είναι, ναι, πραγματικά. Και σε development και σε master. Ξέρει πάντως να χτίζει πολύ καλά τις ομάδες και ο Νίκος Αλβανός. Την πονάει αυτή την ομάδα. Ναι, πραγματικά. Και στις συνεντεύξεις το δείχνει αυτό με κάθε ευκαιρία και πολύ καλά κάνει. Και η Στεφανίνα μια ομάδα παραδοσιακή δύναμη. Ξέρουν να κάνουν πορείες. Και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα του μπασκετάκι. Παντού είναι εξαιρετική. Είναι καλή ομάδα. Δέκατος όμιλος. Ναι. Έχουμε φτάσει εσύ στο δέκατο όμιλο. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Πολύ χαρούμενος. Αλλά μου αρέσει γιατί έχουμε και πολύ τροφή για να σχολιάσουμε. Φυσικά. Για πες. Με 14 ομίλους. Δέκατος όμιλος λοιπόν. SKG Bugs εναντίον Houston Celtics. Κέρδισαν ωραίες οι ομάδες. Bugs βεβαίως. Ναι. Και οι δύο ομάδες με σταθερό κορμό. Μπούφος πήρε τον τίτλο του Novibet MVP. Ή αλλιώς Γιώργος Μπουφών. Γιώργος Μπουφών, βεβαίως. Ακριβώς. Μια αρκετά forward oriented ομάδα. Ναι. Ο Τασιούλας έβαλε 27 πόντους σε μια αναμέτρηση που η ομάδα του έβαλε 58 και δεν βγήκε Novibet MVP. Και δεν βγήκε Novibet MVP. Γιατί υπάρχει ο Μπουφών. Ο οποίος παίρνει και 16 rebound, έτσι. Σαν άλλο τραυματοφύλακα. Σαν άλλο Μπουφών. Πράγματι, ναι, πράγματι Μπουφών. Μάλλον γι' αυτό έχει τον τίτλο του Μπουφών. Και το παρατσούκλι του. Ακριβώς. Ναι. Γιώργος Μπουφών βελτιωμένος πάντα. Πολύ συμπαθητικός. Πολύ
τρομερός και στη ρακέτα και στα τελεξίματά του. Πολύ πυρος παίκτης, αλλά έχει και στηρίγματα, έτσι. Ναι. Τάσος Παπαδόπουλος 10 πόντους, Φιλάρετος Παπαδόπουλος εδώ 4 πόντοι. Έχουν στηρίγματα οι Bucks. Το θέμα είναι να είναι συνεπείς. Να έχουν δηλαδή παρουσίες. Ήδη είδαμε βέβαια και στην πρώτη αγωνιστική κερδίσαν τους Slippers. Πάρα ναι. πολύ καλή νίκη. Mm-hmm. Που οι Slippers που είπαμε άλλαξαν αφημί ήταν ο Αδάμας τους παλιά. Ο Αδάμας είχε κερδίσει τους Bucks σε παλιότερο πρωτάθλημα στην Evolution. Ναι. Μια άτυπη ρεβάνς δηλαδή για τους Bucks. Ήδη προμηνύουν πολλά τα έντομα του μπασκετάκι. Και άλλη μια ομάδα, και άλλη μια ομάδα να το λέμε αυτό, τα οποία είναι από το ζωικό βασίλειο. Ναι, έτσι. Ήταν στο μπασκετικό βασίλειο. Ακριβώς. Στο μπασκετικό ακριβώς γίγνεστε. Για πες. Χόστον Σέλτιξ να πούμε βασικά, να μην το αφήσουμε. Το φιλαράκι μου ο Γιώργος Αργυρός είναι εδώ. 14 πόντοι, 10 rebound. Δηλαδή, καλή παρουσία. Να έχουμε καλή χρονιά και για τον Γιώργο, το εύχομαι, και για την ομάδα των Χόστον. Πολύ συμπαθητική η Χόστον. Είχαν στηρίγματα επιθετικά, αλλά δεν βρήκαν τις λύσεις, καθώς οι Bucks είπαμε είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτος. Γεράσιμε. Ναι, είναι μια πολύ καλή ομάδα, την οποία την είδαμε και στο καλοκαιρινό. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Είχαν κάποιες προσθήκες. Ναι, ναι, ναι. Στο καλοκαιρινό. Και κράτησαν και κάποιους παίκτες. Mm-hmm. Οπότε να περιμένουμε πολλά. Να περιμένουμε πολλά φυσικά και από αυτούς. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Γενικά και από τον θεσμό του κυπέλου. Από όλες τις ομάδες. Ναι. Σιρίδα Παρτούζαν τώρα εναντίον Ορλάντο Τράτζικ. Ναι. Ήμουν σε αυτό το μάτς. Πήρε την νίκη. Ναι. Καινούργια ομάδα. Παοκτσίδες λένε οι πληροφορίες. Ναι. Δεν αποκαλύπτουμε πηγή. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εννοείται, εννοείται. Off the record. Έκαναν και ζέσταμα σε ένα παιχνίδι που τους είχα δει. Παίξανε ομάδα... και σε φιλικό, πήραν κάποιες παραστάσεις πριν από το μάτς κυπέλλου. Πήραν μια μικρή γεύση. Μια νίκη, μια ήττα από ό,τι έμαθα στη συνέντευξη, στα φιλικά, άτυπα όλα αυτά. Και τώρα έχουν και την επίγευση της πρώτης νίκης. Ακριβώς. Στον 10ο όμιλο απέναντι στους Orlando Tragic, μια ομάδα που την έχουμε ξαναδεί. Ακριβώς. Προφανώς. Δυσκόλεψαν πάρα πολύ τον Βεζιρόγλου. Ένα παίχτη ρακέτας που πάντα κάνει μεγάλη ζημιά. Και εγώ είδα να ζορίζεται από την άμυνα των Σιρίνα Παρτουζάν. Παρτουζάν, όπως θέλουν τα παιδιά. Παρτουζάν. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί πέρα. Ναι, ακριβώς. Με τέτοιο όνομα τώρα ο τόνος μας πείραξε. Ακριβώς. Όχι, πλάκα κάνω. Ναι. 11ο όμιλος. Να πούμε λίγα για το μάτς. Sorry, Γεράσιμε. Ναι, ο Γαλατάς καλός παίκτης. Έκανε double-double σε αυτό το μάτς, όσο θυμάμαι. Και έχουν γενικά παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν επιθετικά, κυρίως αμυντικά. Είναι ομάδα που θα μου το θυμηθείς, στηρίζεται πολύ στην άμυνα. Αμυντικογενής ομάδα. Η Σιρήνα Παρτουζάν ακριβώς. Χαμηλό σκορ να περιμένουμε στα παιχνίδια τους. Έτσι προμηνύω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα τα δούμε φυσικά okay. στο παρκέ. Έχουμε πρόβλεψη. Για να δούμε. Για πες. 11ος όμιλος. Ναι. Golden State Cavosmos εναντίον Salonika Titans. Η ομάδα που αγαπάει τις μπριζόλες. Βεβαίως. Και ο πρόεδρος Γιολβάνης αγαπάει και τις μεταγραφές. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Με τις μεταγραφές. Ήξερε που πόνταρε στη μεταγραφική αγορά. Ναι, ο Ελτσίρο ναι. σχολίασε ότι είναι φαβορή για πρωτάθλημα κάτω από το post της σελίδας για το απόκτημα του Νίκου Τερζίδη. Ναι. Ναι. Ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα. Αυτό θα περιμένουμε να δούμε. Μαζί με τον Στιάη σε κάποια φάση λογικά. Ο Ρίκη μέσα είναι εκεί πέρα. Είναι ο Ρίκη εκεί πέρα. Ήταν αντίπαλοι οι δυο τους στον περσινό τελικό. Ναι. Ο Τερζίδης Big Babes, Manchester United. Με την φανέλα των Big Babes. Ναι, και ο ναι. Στιάη με την φανέλα της Manchester αντίστοιχα. Ακριβώς. Αξέχαστο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι. Παιχνίδι, πραγματικά. Ισχύει. Ναι. Να περιμένουμε πολλά από το Ρίκη το Στιάη σίγουρα. Έχουν παίκτες ρόλου καλούς, Καφρίτσας. Έχουν τον Γιολβάνη που θα βάλει τρίποντα. Ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιές. Εδώ πέρα τώρα περιμένουμε πολλά σίγουρα στον όμιλο για το κύπελο ναι. από τους Golden State. Και ήδη στο πρώτο μάτς εγκαθίδρυσαν ένα μεγάλο προβάδισμα από την αρχή και το συνέχισαν μέχρι και στο τέλος του μάτς. Έτσι. Ναι. Το επόμενο αυτό. Παιχνίδι δεν έγινε, δεν διαπράχθησε. Ναι. Last Dancers εναντίον Airballers. Ναι. Οι Airballers 0-3 έχουν ναι. πάρει 20-0. Δεν θα παίξουν τα μάτς κυπέλο από ό,τι έχουμε μάθει. Τα μάτς του κυπέλου για τους δικούς τους λόγους. Ωραία. Οπότε φεύγουν από το θεσμό του κυπέλου προώρα. Ναι, ναι, ναι. 12ο όμιλος. Εδώ η Golden State πιστεύω πάντως στο 10ο γεράσιμο. Στον 11ο, συγγνώμη, στον 11ο θα βγουν πρώτοι. Κατά τη δική μου εκτίμηση. Ναι. Θα φανούν βέβαια όλα. Όλα στο παρκέ. Άρα... Δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμα. Για πες. Φυσικά. 12ο όμιλος λοιπόν. Που έμπλα BC. Με never again. Με never again. Είναι ναι. ένα μάτς που κρίθηκε στα σημεία. Mm-hmm. Ομάδες που από όσο θυμάμαι Γεράσιμε είναι φίλοι μεταξύ τους, καθώς αντιπροσωπεύουν έναν ωραίο σκοπό. Ειδικά η Never και η ναι, Never Again και η Puebla. Και οι δύο ομάδες. Αυτό ήθελα να πω πιο ναι. πολύ. Κιτρινόμαυροι. Ωραίο παιχνιδάκι. Λίγο το παρακολούθησα από το γήπεδο. Οι Never Again έχουν νέες προσθήκες. Έχουν πάρει και νιάτα
Θυμάμαι τον Αργύρι, δεν θυμάμαι το επίθετό του. Είναι ένα νεαρό παιδί το οποίο είναι πολύ, πολύ καλός. Χρήσιμος παίκτης. Το παίρνουν σοβαρά είναι Ευραγγέν το μπασκετάκι και πολύ καλά φυσικά, κάνουν. Είναι ανταγωνιστική. Δοκίμασαν και την τύχη του στη Master League στο καλοκαιρινό. Κάναν καλές εμφανίσεις. Και που έμπλαν, δεν κάνω λάθος, είναι ομάδα που θα μπορούσε να ανήκει. Ομάδα που θα ανήκει στη Master. Δεν ξέρω αν είναι τώρα στην development ή στη Master, δεν το θυμάμαι. Μπορώ να το δω. Είναι πάντως ομάδα που πάντα κάνει καλές πορείες. Η Πουέμπλα. Εντάξει, τώρα δεν μας απασχολεί, για το κύπελο μιλάμε. Ο Καριοφίλης Νόβι Πετ MVP. 15 πόντι, 9 rebound. Μεγάλη συνεισφορά φυσικά, κάθε παιχνίδι. Τι να πούμε για τον Καριοφίλη. Μόλις πάρει την μπάλα, δεν. Περιμένει τα πάντα από αυτό. Περιμένει τα πάντα πράγματα και τα παίρνει τα πάντα πολλές φορές. Πολύ βελτιωμένος ο Τσίμπουρης, ο Γκάρντ. Παίκτης που τρέχει το γήπεδο, που ξέρει να σκοράρει. Δηλαδή, έβαλε 12 πόντους. Δεν τον θυμάμαι να σκοράρει πολύ. Είναι παίκτης που πιο πολύ κατεβάζει την μπάλα και κατευθύνει το ρυθμό. Ναι. Αλλά στο συγκεκριμένο μάτσο έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Σουρμελίδης 11 πόντους. Δηλαδή, είχαν και αυτοί πολύ... είχαν επιθετική πολυφωνία ακόμα και που έμπλα. Που αυτό είναι πάντα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αυτό πάει να πει ότι είναι ομαδική προσπάθεια. Δεν στηρίζονται δηλαδή στα ξεσπάσματα ενός παίκτη να περιμένουν να δώσουμε τα πάντα από τον Καριοφίλη. Ναι. Υπάρχουν πάντα παίκτες που έχουν την προσωπικότητα να διαχειριστούν καταστάσεις και μιλάμε και για ομάδα που έχει φτάσει και σε τελικό πρωταθλήματος. Είχαν παίξει τότε που σου είχα πει, δεν έχει παλιότερα. Οπότε να περιμένουμε πολλά. Περιμένουμε πολλά. Νίκη για την Πουέμπλα. Στα σημεία. Πολύ Βεβαίως. Σημαντικό. Άρα δυνατός όμιλος. Δυνατός όμιλος. SKG Sonic εναντίον Volcanoes BC. Τώρα δεν έγινε αυτό το παιχνίδι. Δεν έγινε ακριβώς. Είναι undefined ακόμα. Δεν τους έχουμε γνωρίσει στο θεσμό του κυπέλλου τους Volcanoes BC. Τους καλωσορίζουμε πάντως, όπως και όλες τις καινούργιες ομάδες. 13ος όμιλος. Ναι, για πες. Αρκετά ενδιαφέρον όμιλος, γιατί έχουμε το εξής. Ομάδα περσινής development. Ναι, αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, ναι. Phoenix BC κέρδισε ομάδα περσινής elite. Σωστό. Τις φαβορίτες. Ακριβώς. Φαβορίτες οι οποίες δεν περιποιούνται πάντα πολύ, καλή, πολύ καλά τη φράντα τους, έτσι, με το σήμα. Ναι, φυσικά. Δεν κατέβαιναν πολύ στην elite πέρυσι. Ναι, ήταν σταθερά 7-8 άτομα, ενώ έχουν πολύ μεγαλύτερο σύνολο. Σε κάποια μάτς ήταν και έτσι, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ζόρικα τα πράγματα για αυτούς στην Elite, πάντως κάναν καλές εμφανίσεις. Phoenix BC. Κοντράναν στα ίσια ομάδες. Ναι. Σταθερός κορμός. Αδέρφια Σκλέπη. Κάναν και προσθήκες. Καλές προσθήκες. Πήραν τον Γκούλικα, έναν καλό νεαρό παίχτη. Έχουν κάνει καλές προσθήκες. Ναι. Φιλαράκι του Δατσέρι από ό,τι έχω καταλάβει. Α, τους είδαμε φανέλα. Τους είδαμε να περιφέρονται μαζί εκεί πέρα στο γήπεδο με φανέλα της ιατρικής. Και σπουδαστές φυσικά ιατρικής. Πολύ σημαντικό. Ομάδα που έχει καλή χημεία. Στυλοβάτες στη ρακέτα τους τα αδέρφια Σκλέπο. Σκλέπη υπήργη. Τρομερά παιδιά. Σκλέπη υπήργη. Θέλω να δίδυμη πύργη. Η δίδυμη πύργη. Δίδυμη πύργη. Ναι, ναι, ναι. Δίδυμη. Αυτό ήταν και ατάκα βουλαλά μια φορά. Η δίδυμη πύργη στη ρακέτα για τους Φίλιπς. Ναι, ακριβώς. Βουλαλαλαλαλα. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Ακριβώς. Ανοίγονται. Βλέπεις πόσα μέτωπα ανοίγουν. Πόσα λέμε κάτι για μία ομάδα και πάμε εκεί πέρα και εκεί πέρα και εκεί πέρα. Οι φαβορίτες, να σου πω γεράσιμοι, ξεκίνησαν προηγούμενοι στο παιχνίδι, αλλά μπλόκαραν. Είχαν ένα ξέσπασμα, κέρδιζαν, αν δεν κάνω λάθος, 2-6 και κόλλησαν στους 6 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Δείγμα της πολύ καλής ανανεωμένης ομάδας των Phoenix. Εγώ περιμένω πολλά από τους Phoenix φέτος. Και εγώ. Και στην development. Νομίζω πέρσι μπορούσαν να πάνε και πιο πάνω. Ναι. Κούλικας Ανέστης, το παιδί που έλεγα, 16 πόντι, 7 rebound. Γιαννακίδης, ρακέτα, πολύ καλός παίκτης, 17 πόντι. Και δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Τον τσεκούρασαν κιόλας για να είναι έτοιμος. 21 πόντι ο Τάσος Σκλέπος. Βεβαίως. Που βγήκε και Νόβι Πετ MVP. Ναι. Και ο αδερφός του στο παρκέ, ο Ηρακλής. Πάντα χαμογελαστός στη συνέντευξη. Τρομερά και παιδιά. Ο... Δίδυμη πύργη και τρομερά παιδιά. Ομάδα με πολύ καλή χημεία. Και πέρυσι, παρότι χάσανε τους SKG Bucks, ας πούμε, το χάρηκαν πολύ το παιχνίδι. Εμένα μου αρέσουν ναι. αυτά. Ναι. Το χάρηκαν πολύ. Λέγανε ότι ήταν άξια τα παιδιά που περάσαν στην επόμενη φάση. Αλλά είναι παράλληλα και ανταγωνιστικοί. Βέβαια. Και πολύ καλά κάνουν. Έχουν όμως το πνεύμα του. Του ήθους, της ευγενούς άμυλας. Έχουν το πνεύμα του νικητή σε αυτό που μετράει περισσότερο. Σωστός. Φυσικά. Για όχι πες. Φυσικά είμαι σωστός, φυσικά αυτό που ναι, λέμε. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Για πες. Σιβήριανς εναντίον West Ballers, λοιπόν, 49-47. Πολύ κλειστό παιχνίδι, νομίζω ότι είναι εσύ γεράσιμε. Ναι, ναι, κάτω από 100 πόντι. Χέρι-χέρι βαδίζαν οι δύο ομάδες στο σκορ. Χέρι-χέρι, ναι. Πολύ κλειστό παιχνίδι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ακριβώς. Στην τέταρτη περίοδο μπήκανε μόλις 12 και 6 πόντι αντίστοιχα. Ναι. Να φανταστείς. Είχαν βρεθεί μπροστά οι West Ballers, έκαναν ένα comeback οι Sivirians. Πήραν την πρώτη τους νίκη, παρθενική τους ακριβώς. Και οι West Ballers είδαμε να έχουν κάποιες απουσίες. Δεν ξέρω αν είναι ίδιοι με το καλοκαιρινό πρωτάθλημα.
Γιατί στο καλοκαιρινό είχαν κάποιους παίκτες διαφορετικούς από ό,τι είδα σε αυτό το match. Κράτησαν ωραία τον παίκτη ρακέτα τους που έκανε μεγάλη ζημιά στους Σιβηρίανς. Να δούμε και ποιοι θα έρχονται κιόλας από αυτούς που έχουν δηλωθεί στο roster. Ναι, ακριβώς. Έχουν υπάρξει αλλαγές, ναι. Πάντως μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα, το λέει και το όνομα. Mm-hmm. Οι Ballers από τα δυτικά. Βεβαίως. Δεν χωράει συζήτηση. West Ballers. Ακριβώς. Οι Σιβηρίανς είδα πολύ τρίποντο γεράσιμο, ναι, σε αυτό το match. Πολύ τρίποντο. Ομάδα που παίζει ο Κωστόπουλος, ο οποίος πέρυσι ήταν στους φαβορίτες που μιλούσαμε πριν από μόλις ένα λεπτό. Για τον προηγούμενο όμιλο, ναι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Άρα έφτιαξε τη δική του ομάδα. Μιλάμε για ομάδα πολύ τρυπόντου, να περιμένουμε πολύ. Εν αντιθέσει με τους West Bowlers που βλέπα πιο πολύ παιχνίδι ζωγραφιστού στο συγκεκριμένο match. Ναι, το πήγανε πιο physical. Ναι. Στο κλειστό της 10. Στο κλειστό της 10, ακριβώς. Οπότε ωραίος όμιλος. Ωραίος όμιλος, 13ος. Εγώ προβλέπω ο Phoenix BC να είναι δυνατή. Τώρα δεν ξέρω, θα φανούν όλα φυσικά και στο παρκέ. Αλλά να περιμένουμε και από τους West Bowlers πράγματα. Περιμένουμε γιατί σίγουρα. Μπορεί να είχαν και απουσίες από το match. Ναι. Είχαμε. Και πάμε στον τελευταίο όμιλο. Τελευταίος όμιλος. Εδώ που είχαμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Last but not least. Ναι. Όπως λένε και στο χωριό μου. 14ος όμιλος. Για ναι. Πες. Respect Arena. Respect Arena. Το νέο γήπεδο. Έγινε το match των Respect με τους Tigers. Mm-hmm. Άλλη μια ομάδα του Ζωικού Βασιλείου, φυσικά του μπασκετάκι. Να τα λέμε και να τα ξαναλέμε και να τα παραλέμε. Γινόμαστε φυσικά κουραστικοί, αλλά το αγαπάμε το Ζωικό Βασίλειο, φυσικά. Και είναι πολύ σημαντικό, πέρα την πλάκα. Ναι. Τα ζώα να τα σκεφτόμαστε, να τα αγαπάμε. Ναι. Όπως και να έχει. Δεν θα μείνει στο μυαλό μας τόσο πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα μείνει πιο πολύ το ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία που διεξήχθη στην Respect Arena Γεράσιμο. Πολλοί πλέον μιλάνε γι' αυτό. Ναι, να μην υποτιμήσουμε φυσικά τους Tigers, έτσι. Όχι. Ότι απλώς έτυχε να είναι το πρώτο παιχνίδι σε ακριβώς ένα ιστορικό παιχνίδι. Οποιοδήποτε και να ήταν. Αδικούνται, δηλαδή, όπως είπες και εσύ πριν, αδικούνται από το σκορ. Ναι. Γιατί το πήγανε καλά το παιχνίδι. Απλά οι Respect έχουν τρομερή ποιότητα, Γεράσιμο. Έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν. Και τον Χαριτόπουλο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πολύ ενθουσιασμένος για το φετινό project των Respect και θα τον δούμε λογικά πολλές φορές. Καλό. Ναι, είναι έγκυρο αυτό που λέω. Πήρανε χουλιάρα playmaker που έπαιζε παλιά σε μια ομάδα του Rematch Domino, τρομερό playmaker γεράσιμο. Είχε 0 πόντους, αλλά ήταν τρομερή συνεισφορά του στο παιχνίδι με την κυκλοφορία της μπάλας. Ναι, με το πώς κινούσε τα νήματα για να έρθουν τα ελεύθερα shoot. Μιλάμε για ένα πολύ καλό playmaker, να ξέρεις, πέρα από την πλάκα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Είναι αυτός ο παίκτης που λέμε μερικές φορές κρυφός MVP. Ναι, δεν έχεις άδικο. Ψάχνανε πάρα πολύ ώρα τον Γιώργο τον Ατσά να σκοράρει το πρώτο καλάθι. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Όμως το πρώτο για ιστορικούς λόγους κιόλας. Ακριβώς. Το πρώτο καλάθι που έγινε σε αυτό το γήπεδο ήταν κάρφωμα. Ναι. Μακάρι να δούμε πολλά κάρφωματα εκεί. Αυτό που άρμοζε. Γιατί ακριβώς το γήπεδο είναι στολίδι πραγματικά. Ακριβώς. Έχει πάρει τα εύσημα από όλη την μπασκετική Θεσσαλονίκη. Σωστός. Παναγιώτης Κυριαζίδης στο κάρφωμα. Ναι, Παναγιώτης Κυριαζίδης. Καλά έκανες και το ανέφερες. Και από Αθήνα μεριά έχουμε πάρει εύσημα για το γήπεδο του Γιώργου του Αξά, ναι, ως διοργάνωση. Ναι. Και ο ίδιος προφανώς πρωτίστως. Ναι, respect εναντίον Tigers λοιπόν. Η respect από τα φαβορί να πούμε σίγουρα για την κατάκτηση, δεν ξέρω το κυπέλο, αλλά της Master League. Mm-hmm. Θα είναι από τα φαβορί. Για το κύπελο πάλι θα κάνουν ζημιές. Πέρυσι για πολύ λίγο έχασαν από τα φροντιστήρια Άτσονας. Ναι. Στο θεσμό του κυπέλου. Δηλαδή πραγματικά στα σημεία. Ο Άτσονας μετέπειτα κατέκτησε το κύπελο. Ήταν thriller εκείνο το παιχνίδι. Θυμάμαι ήμουν Sonic και ναι, έβλεπα το live score και είχα απορροφηθεί από το παιχνίδι και ξανακοιτάω το score και λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Πηγαίνανε χέρι-χέρι. Ναι, ναι. Και με τους Big Babes έγινε μεγάλο match με τον Άτσονα. Όπως και να έχει, αυτά θα τα πούμε και στην πορεία. Το πρώτο podcast του κυπέλου έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως. Και πάμε και στο τελευταίο match. Τελευταίο παιχνίδι. Team DK εναντίον Seattle Super Psonia. Ναι. Team DK Μπαμπούλας BC. Πάνω κάτω από ό,τι κατάλαβα αυτό. Ναι. Έχουν και τον Γιάννη Στανίτσα από ό,τι έχω μάθει. Στανίτσας, ναι. Που παίζει και στους Σικάριους. Και στους Σικάριους, ναι. Αυτό ναι. Μου διέφυγε. Καλά κάνεις και το λες. Ακριβώς. Ναι, ένα πιο προσωποπαγές όνομα. Team DK. Ακριβώς. Για ρόλους, το Δημήτρη του Κυρισανίδη. Τρομερό παιδί κι αυτός. Ναι, δεν το συζητάμε. Που, by the way, κάνω κι εγώ parkour όταν μπαίνω στο λεωφορείο. Και δεν έχει θέση να κάτσω. Ξέρεις, ναι, παρκούρ έχω κάνει εκεί πέρα για να μην πέσω. Άντε, ρε. Ναι, βέβαια, θα κατέβω κι εγώ στους αγώνες. Και πού πατάς τα πόδια σου επίσης για να περάσεις. Φυσικά. Και εκεί παρκούρ θέλεις. Έχω πατήσει όλους τους περαστικούς. Ακριβώς. Όποιον βλέπω έξω στον δρόμο, λέω αυτόν τον έχω πατήσει σε λεωφορείο τώρα. Α, μάλιστα. Για πες. Σε άτλους του Περψούνια έχω μάθει αλλαγμένη, δεν ξέρω πολλά. Έχουν αλλάξει το ρόστερ. Έχουν τον Γιώργο τον Τοπαλίδη νεαρό παίχτη που πάντα κάνει πολύ καλή δουλειά επιθετικά. Ναι. Δεν ξέρω. Ένα μεγάλο ρόστερ. Έχω ακούσει ότι είναι αλλαγμένη. Ναι. Ναι. Για πες. Η DK πήρε την νίκη. Η DK, οκ. Την DK. Η ομάδα των. Ναι, αυτό είναι. Ναι, καλά, λες. Πολύ καλή ομάδα, μου φαίνεται. Πολύ καλή ομάδα. Εμπειρία από. Κατέκτησαν την Evolution σαν μπαμπούλα. Εμπειρία από θεσμό πολύ ανώτερο. Ναι, βέβαια. Από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής στο κύπελο.
σε ανώτερα επίπεδα. Και αναμένω αυτό το παιχνίδι respect Team DK. Το αναμένω respect πραγματικά αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Και πολύ βαριές φανέλες και από τις δύο πλευρές. Για διαφορετικούς λόγους. Πρωταθλητές με άλλο αφημί Team DK. Ναι. Οι respect πρωταθλητές και αυτοί με το ίδιο αφημί. Που έκανες και εσύ την μετάδοση στο παιχνίδι που κέρδισε ο Μπαμπούλας. Ναι. Τότε. Και έγινες και φίρμα. Εντάξει. Έλεγε κάποτε και ένα τραγούδι πειράζει που είμαι και πολύ φίρμα. Όχι, πειράζει, δεν πειράζει ναι. Που λένε. Αυτό το ξέρω, το βρήκαμε. Το προηγούμενο του Μαρτάκη δεν το ήξερα. Άνα μπράβο. Ναι. Κάναμε λοιπόν μια σούμα όλων έτσι, των ακριβώς. Ομίλων. Ακριβώς. Αναμένουμε πολλά πράγματα. Στον τελευταίο όμιλο βλέπω πολύ δυνατές ομάδες. Ομάδες που είναι στη Master. Περιμένουμε αρκετά και από ομάδες στην development όπως η Phoenix BC. Έχουμε ναι. Πολλά να δούμε. Και η SKG Bucks καλή. Αυτή είναι, αν δεν κάνω λάθος, Master. Η SKG Bucks. Ναι. Περιμένω πάρα πολλά πράγματα στο κύπελο Γεράσιμε. Πιστεύω φέτος μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις. Ενώ ομάδες elite να χάσουν από ομάδες της Master. Φέτος δηλαδή πιστεύω η αλυσίδα έχει κάπως μικρύνει. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές από την elite στη Master και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι πλέον έχουν έρθει περίπου στα ίδια. Περίπου, ναι. Δεν θα πω ακριβώς τα ίδια, αλλά περίπου στα ίδια. Έχει ανέβει το επίπεδο γιατί, ας πούμε, προσωπικά νομίζω, λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Η Golden State, η φετινή, θα μπορούσαν, εάν ήταν ιδιαίτερα, ειδικά πλήρης, στην περσινή Elite να σταθούν πολύ ανταγωνιστικά. Στην λέω τώρα ένα παράδειγμα και άλλες ομάδες προφανώς. Ναι, βέβαια. Όπως και η Respect, ας πούμε, φέτος, στην περσινή Elite, νομίζω θα μπορούσαν να σταθούν. Πολύ καλό πρωτάθλημα περιμένουμε, αν μη τι άλλο, όπως και πολύ καλό κύπελο, γιατί για το κύπελο μιλάμε. Ναι. Το podcast το συγκεκριμένο ανήκει στο κύπελο. Θα επανέλθουμε σύντομα σίγουρα και στο κύπελο. Στα επόμενα podcast θα μιλήσουμε για τις κατηγορίες, για τις πρώτες αγωνιστικές. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις μέχρι στιγμής, γιατί εντάξει, πρώτη αγωνιστική. Απλά σου λέω, ήδη σου έχω δώσει εγώ κάποιες προβλέψεις δικές μου. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι θα πέσω μέσα. Εντάξει, τώρα ο τρόπος του λέγει. Εγώ το κάνω πιο πολύ γιατί αυτό πιστεύω. Τώρα από εκεί και πέρα θα φανούν όλα και στο παρκέ. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να αποδείξεις τα πράγματα. Στο παρκέ όλα φαίνονται. Ναι. Αυτά Γεράσιμα από μένα. Αυτά. Δεν ξέρω και εσύ αν θες να προσθέσεις κάτι για το κύπελλο. Να πούμε ευχαριστώ σε όλες τις ομάδες. Βέβαια. Παλιές και καινούργιες που μας τιμούν με την παρουσία τους. Γιατί ακριβώς. Εάν δεν υπήρχαν αυτές, δεν θα υπήρχε η Λίγκα. Έτσι. Ακριβώς. Χάρη σε αυτές υπάρχουμε. Και χάρη σε αυτές μιλάμε και στο συγκεκριμένο podcast. Φυσικά. Η σχέση, η αγάπη είναι αμφίδρομη. Βέβαια. Δηλαδή η αγάπη που παίρνουμε ως διοργάνωση από τους παίκτες είναι πάρα πολύ μεγάλη και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ελπίζουμε να είμαστε μαζί σας και να είστε μαζί μας για πολλά χρόνια ακόμα. Ναι. Κάνοντας αυτό που αγαπάμε όλοι, ο καθένας από το μετερίζι του, από το πόστο του. Σωστός. Συμβάλλοντας σε μια υγιή κοινότητα, κάτι που πραγματικά έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη και το άθλημα. Και φυσικά ελπίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας. Γιατί φυσικά, δεν γιατί... ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ανταποκρινόμαστε, αλλά ελπίζουμε τουλάχιστον ως ένα βαθμό να ανταποκρινόμαστε εκεί πέρα που θέλετε κι εσείς. Να μας ακούτε με ευχαρίστηση, να περνάτε τυχόν το χρόνο σας ωραία, γιατί μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο θέλουμε να διασκεδάζετε, θέλουμε να περνάτε καλά. Γι' αυτό είναι υπάρχει. Το πιο σημαντικό από όλα, ακριβώς. Ελπίζουμε να σας έχουμε κρατήσει καλή παρέα. Ακριβώς. Έρχονται και πολλά πράγματα καινούργια στην φετινή σεζόν, δεν θα αποκαλύψω. Αχα. Αλλά ναι, όσον αφορά τη διοργάνωση. Ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτά θα κρατήσουμε κρυφές στις πηγές μας. Σαν άλλη καλή δημοσιογράφη. Σαν δημοσιογράφη. Ναι. Ναι. Αυτά λοιπόν, Γιώργος Ξανθιώτης εδώ, παρέα με τον Γεράσιμο Αθάνατο. Στο σπίτι του Γιωργάρα. Ευχαριστώ Γεράσιμο που με τίμησες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την αποδοχή. Κανένα θέμα. Θα επανέλθουμε σύντομα, θα μιλήσουμε στα επόμενα podcast λοιπόν και για τα πρωταθλήματα που έχουμε, για τη Master, για την Elite και για την Development. Μέχρι στιγμής, μέχρι τότε να πω εγώ καλή συνέχεια, να περνάτε καλά. Και στις δουλειές σας και στις βόλτες σας και φυσικά και στα γήπεδα του Μπασκετάκι Σαλονίκα Λίγκ. Εννοείται. Γεράσουμε και εσύ κάτι άμα θες. Τα γήπεδα θα πάρουν φωτιά. Θα πάρουν φωτιά φέτος. Από τους Βολκέινους. Και από τους Βολκέινους. Α, okay. Θα τους γνωρίσουμε όπως και όλες τις ομάδες, να δούμε τι έχουν να παρατάξουν. Λοιπόν, νομίζω είμαστε εντάξει. Ναι, τα είπαμε όλα. Ναι. Καλή συνέχεια. Αντίος μέχρι το επόμενο podcast λοιπόν. Να είστε καλά. Γεια σας.